Και αυτό είναι διαπίστωση και από τους κατοίκους του Ροντάδου και από τον παλιό δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ζανίκο, και από το τοπικό συμβούλιο με το οποίο επισκεφθήκαμε επιτόπου μαζί τον Περιφερειάρχη το Μνημείο του Μυρσινιδίου. Διαπιστώσαμε ότι το βορειοανατολικό άκρο έχει υποστεί καθίζηση και θα έλεγα σημαντική βλάβη. Δεν είμαι στατικός, δεν είμαι μηχανικός, αλλά νομίζω ένα κοινό μάτι μπορεί να το αποτυπώσει. Είναι γεγονός ότι υπήρχε παλιά μια διευθέτηση των υδάτων, των υπέργειων υδάτων, η οποία αυτή καταδήλωση στην εργολαβία του ΑΚΑΜΑ που εκτελούσε το έργο Χίος Καρδάμιλα, αυτό διαταράχθηκε. Εμάς η εντολή θα είναι στο μελετητή να εξετάσει και να διευθετήσουμε, να εξετάσει τα υπόγεια ύδατα και τα υπέργεια και να διευθετήσουμε την διέλευσή τους έτσι ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα πρωτίστως στη Νέα Μονή αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, μια που ένα από τα προβλήματα που έχει ο συγκεκριμένος δρόμος είναι υπόγεια ύδατα τα οποία δημιουργούν καθυζήσεις στο έδαφος της περιοχής.